Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au κάθετος Greek. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στην Αυστραλία για τους πρόσφυγες από τη Γάζα. Διοικητή τη Χεσμολάχ ισχυρίζεται ότι εξόντωσε ο Ισραηλινός στρατό. Αύριο στην κυκλοφορία το νέο μετρό του Σίδνεϊ και. Πρεμιέρα με το δεξί στην Super League για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Οι ειδήσει μας αναλυτικά. Ο Υπουργό Εντ Χούσιτ υπερασπίστηκε την προσέγγιση τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση όσον αφορά τι διαδικασίε ελέγχου που συνδέονται με τι θεωρήσει που χορηγούνται στου πρόσφυγε που διαφεύγουν από τον πόλεμο στη Γάζα. Νωρίτερα την εβδομάδα αυτή, ο αρχηγό τη Αντιπολίτευση, Πίτερ Ντάτον, απίφθινε αίτημα για προσωρινή ολική απαγόρευση τη μετανάστευση από τη Γάζα, επικαλούμενο τι ανησυχίε του για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων ασφαλεία. Ο Υπουργό Εσωτερικών, Τόνι Μπέρκ, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι από τι 7 Οκτωβρίου του 2023 η κυβέρνηση έχει χορηγήσει και έχει απορρίψει βίζε σε Παλαιστίνιου. Μετά στο Sky News, ο κ. Χούσιτ είπε ότι οι υπηρεσίε ασφαλεία τη Αυστραλία διεξάγουν τι ίδιε διαδικασίε ελέγχου διαλογή που ίσχυαν επί κυβέρνηση συνασπισμού και κάλεσε τον κ. Ντάτον να σταματήσει να παίζει πολιτικά παιχνίδια επί του θέματο. In the face of one of the worst humanitarian crises we've seen, uh, and where Australians, you know, want to be able to, to say, yeah, if the security checks have been done, why aren't we helping people? If we were in that position, if we were parents trying to save our kids, we would hope other countries would chip in and help out. Israeli drone hussein ibrahim Που όπω μεταδίδεται είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση του σχεδίου εισβολή τη Χεσμολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε δεχθεί επίθεση από τουλάχιστον 57 πυράβλου που εκτουξεύτηκαν από τον Λίβανο. Εν τω μεταξύ, πλάνη χαρακτήρισε υψηλό βαθμό αξιωματούχο τη Χαμά τι αναφορέ πω οι εμπλεκόμενε πλευρέ είναι κοντά σε μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρό στη Γάζα. Ένα εθελοντή πυροσβέστη έχασε τη ζωή του αφού χτυπήθηκε από όχημα τη αστυνομία στο νησί Φλίντερ στα νυχτά τη Τασμανία. Σύμφωνα με τι αρχέ, ο άνδρα ήταν πεζό όταν χτυπήθηκε από το αστυνομικό όχημα που οδηγούσε ένα εν ενεργεία αστυνομικό. Να αλλάξουμε θέμα. Ο υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για τι προεδρικέ εκλογέ στι ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, δηλώνει ότι θα είναι ευκολότερο για εκείνον να κερδίσει τι Αμερικανικέ εκλογέ, έχοντα ω κύριο αντίπαλό του την Κάμαλα Χαρί. Προσφάτες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η κυρία Χάρις προηγείται του Ντόναλτ Τραμπ στην κούρσα για την Προεδρία. Όπως ανέφερε ο τελευταίος, πολλές από τις πολιτικές της Κάμαλα χάρη είναι ακροαριστερές και θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στην χώρα του. Κατά τη διάρκεια συγκέντρωση στη Βόρεια Πενσιλβάνια, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι η πρόσφατη αντιπαράθεση του με τον κύριο Biden προκάλεσε δραματική αλλαγή στο Δημοκρατικό Κόμμα. You know, But I believe she will be easier to beat than him because she's a truly radical left lunatic. And with him, he never really believed it. Of course, I don't know if he knew anything. I, you know, I'm not sure. But he didn't really believe it. She totally believes it. She wants to destroy our country. Μετά από σχεδόν μία δεκαετία του μεγαλύτερου έργου δημόσιων μεταφορών της Αυστραλίας, το μέτρο του Σίδνεϊ, πρόκειται να εγγενιαστεί επίσημα αύριο Δευτέρα. Στο πλαίσιο του έργου ύψους 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η νέα γραμμή του μετρό θα λειτουργεί κατά από το λιμάνι του Σίδνεϊ μεταξύ των περιοχών Τσάτσχουτ και Σίδνεμ. Η αρχική ημερομηνία έναρξη λειτουργία του μετρό ήταν πριν από δύο εβδομάδε, αλλά μία σειρά προβλημάτων εμπόδισαν να συμβεί κάτι τέτοιο. Η Υπουργό Μεταφορών τη Νέα Νότια Τζο Χέιλεν, εξέφρασε την ανακούβησή τη που το έργο αυτό ανήκει επιτέλου για το κοινό. This is about passengers and I know that thousands and thousands of them are going to jump on board City Metro uh, tomorrow and I hope that they enjoy this experience because I want people in our city to feel confident to use public transport and to use it more often. That's how great global cities of the world function well and this is going to be a very exciting day for Sydney. Η Εκλογική Επιτροπή τη Νέα Νότια Ουαλία αναφέρει ότι απέριψε το αίτημα του Φιλελεύθερου Κόμματο τη Πολιτεία για παράταση τη προθεσμία αφού δεν κατέθεσε τα έγγραφα για 140 άτομα που θα είναι υποψήφοι στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ του επόμενου μήνα. Η παράληψη αυτή θα αφήσει του ψηφοφόρου με λιγότερε επιλογέ στι εκλογέ τη 14η Σεπτεμβρίου. Όπω αναφέρει ο ιστότοπο Τάλι Ρουμ, θα επηρεαστούν 44 έδρε που αφορούν περίπου 135 υποψηφίου. Ο πολιτιακό διευθυντής του Φιλελεύθερου Κόμματο τη Νέα Δησουαλία, Ρίτσαρτ Σιλντ, απολύθηκε εξαιτία του λάθου αυτού. Συγκλονισμένη είναι εκείνη η κοινή γνώμη στον νομό από τον θάνατο τριών νεαρών σε τροχαίο δυστύχημα. Η νεαρή ηλικίας 15, 19 και 20 ετών έχασαν τη ζωή του, ενώ μια κοπέλα 22 ετών χαροπαλεύει. Τα δύο αγόρια άφησαν την τελευταία του πνοή στον τόπο του δυστυχήματο, ενώ το τρίτο εξέπνευσε στο νοσοκομείο των Χανίων. Από την αρχή του έτου, 39 άτομα έχασαν τη ζωή του σε τροχιά δυστυχήματα στην Κρήτη. Στρατηγική κίνηση υψηλή πολιτική αξία χαρακτήρισε ο Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιβιώτη την απόφαση τη Λευκοσία να επιτρέψει στη συμμετοχή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο επόμενο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω υπογράμμισε, πρόκειται για μια ενέργεια καλή θέληση και πραγματική βούληση η οποία εντάσσεται στι προσπάθειε τη ελληνοκυπριακής πλευρά για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Ο κ. Λετιμπιώτη τόνισε πω η συγκεκριμένη κίνηση εμπίπτει στο πλαίσιο των συμπερασμάτων που καθορίζουν τα ευρωτουρκικά για σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη προσέγγιση τη σχέση Βρυξελών-Άγκυρα. Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο μέλη του ιατρικού προσωπικού στην Ινδία συμμετείχαν σε εθνική απεργία πετώντα την τιμωρία ενό άτομου που βρίσκεται πίσω από τον βιασμό και την δολοφονία μια εκπαιδευόμενη γιατρού στα ανατολικά τη χώρα. Η οργή για το έγκλημα δεν λέει να κοπάσει μια εβδομάδα μετά τον βιασμό και την δολοφονία τη 39 γυναίκα, το πτώμα τη οποία εντοπίστηκε στι 9 Αυγούστου σε κρατικό νοσοκομείο στην πόλη Καλκούτα τη Δυτική Βεγγαλή. Η θελοντή αστυνομικό συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Στο Νέο Δελχή, η γυναικολόγο Δόκτωρ Τρίπτη Σαράν Είπε πως πρέπει να δοθεί ένα τέλος στη βία ενάντια στις γυναίκες

Ο δικέφαλο του Βορρά επικράτησε με ανατροπή στο σκορ του Πανσεραϊκού με 3-2 συντούμπα, ενώ η Ερυθρόλευκη του Βόλου εκτό έδρα με 2-0. Αύριο το πρωί δική μα ώρα θα γίνουν οι αγώνε Λεβαδιακό Καλιθέα, Παναθηναϊκό Αστέρα Τρίπολη, Ατρόπτο Αθηνών αρης και ΑΕΚ Όφη. Η πρώτη ολοκληρώνεται την Τρίτη το πρωί δική μα ώρα πάντα με τον αγώνα του Πανετολικού με την Λαμία. Ολοκληρώνω το ταυρίδι μα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη συννεφιά με 5 έω 19 βαθμού Κελσίου, Σίδηνη βροχέ με 11 έω 18 βαθμού, Γουλούγκογκ συννεφιά με 9 έω 16, Νιούκαστλ επίση συννεφιά με 11 έω 17 βαθμού, Συνεφιά και στο Πέρθ με 11 έω 19, Αδελάιδα βροχέ με 11 έω 20 βαθμού, Χόμπαρτ συννεφιά με 3 έω 13 βαθμού Κελσίου, Καμπέρα επίση συννεφιά με 3 έω 15, Συνεφιά και στο Μπρίσμπεν με 12 έω 23 και εν συλλοφάνεια με 21 έως 28 βαθμούς και τλάργου εν συννεφιά με 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται συννεφιά με 26 έως 35 βαθμούς, έθριος ο καιρός στη Λευκοσία, με τη θερμοκρασία να φτάνει από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του Δελτιδίσεων στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα του σταθμού μας. Και σε λίγο και πάλι μαζί σας με τα πολύ παθήματα. Τι σημερινής εκπομπής προς το παρόν για σας. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook στο SBS Greek.